τα οικονομικά στοιχεία να είναι σαφή. Ποιες μεταρρυθμίσεις θα γίνουν πότε από την ελληνική κυβέρνηση, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί με τους θεσμούς από την ελληνική κυβέρνηση. Και επαναλαμβάνω, η Γερμανία δεν είναι ο θεσμός ο οποίος θα αποφασίσει προκειμένου. Δεν θα πούμε αν επαρκεί το ένα μέτρο ή το άλλο. Είναι κάτι το οποίο άλλοι θα αποτιμήσουν και οι αποφάσεις θα πάρθουν εκεί. Μία δυνατότητα και μία προϋπόθεση για να έχουμε ένα περαιτέρω βήμα το οποίο πρέπει να γίνει είναι το statement το οποίο κάναμε στις 20 Φεβρουαρίου και ακούσαμε πολύ προσεκτικά ποιες είναι οι θέσεις της Ελλάδας. Δεν θα τις πω εγώ. Εγώ θα πω όμως ότι θα ήθελα όπως η Ελλάδα από οικονομικής πλευράς γίνει μια εύρωστη χώρα, αναπτυχθεί, να μπορέσει να βγει από το τέρμα της μεγάλης ανεργίας και πάνω απ' όλα να μπορέσει να αντιμετωπίσει το θέμα της ανεργίας των νέων, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό σημαίνει μεταρρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας ίσως και λυσμένος προϋπολογισμός. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και στον χώρο της διοίκησης και της γραφειοκρατίας. Μιλήσαμε όμως και για διμερή θέματα. Και εδώ είναι κάποιες από τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε αναλάβει. Θέλουμε να τις αποτιμήσουμε από κοινού και να ακούσουμε ότι την ελληνική κυβέρνηση θέλει να συνεχίσει μερικά προγράμματα ή όχι. Υπάρχει η Task Force, την οποία έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Γερμανία έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και τα θέματα υγείας. Θα ανταλλάξουμε γνώμες, απόψεις, θα μας πει η ελληνική κυβέρνηση μέχρι ποιου σημείου θα ήθελε να συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία. Η Ελλάδα συμπληρώνει σε λίγο 5 χρόνια, 5 ολόκληρα χρόνια από την εφαρμογή ενός προγράμματος διάσωσης που επέφερε μια πρωτοφανή δημοσιονομική προσαρμογή, ένα πρόγραμμα που παρά το γεγονός ότι ήταν πρωτοφανές ό,τι αφορά την προσαρμογή και τον χρόνο προσαρμογής, κατά την εκτίμησή μας δεν ήταν success story. Και αυτό διότι επέφερε τρομακτικές επιπτώσεις στην οικονομία. Χάσαμε σχεδόν το 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος μας και δημιούργησε τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις. Μια πολύ μεγάλη ανεργία, ιδίως στους νέους ανθρώπους, απαράδεκτη ανεργία, κοντά στο 60%, αλλά υπήρξε και αδυναμία σύνδεξης στόχων σε ό,τι αφορά με το δημόσιο χρέος που διωγγώθηκε, με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Οι δείκτες νομίζω ότι αυτό το αποδεικνύουν. Επίσης, αυτά τα 5 χρόνια στην Ελλάδα είχαμε και πολύ μεγάλη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Γι' αυτό το αποδεικνύει η έρευνα του γερμανικού ιδρύματος Hans Beckler, που φανερώνει ότι τα εισοδήματα των φτωχότερων Ελλήνων μειώθηκαν κατά 86%, ενώ των πλουσιότερων μειώθηκαν μόνο κατά 16%. Την ίδια στιγμή που οι φόροι στους φτωχότερους αυξήθηκαν κατά 337%, ενώ στους πλουσιότερους μόλις κατά 9%. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο μια δεύτερη παραδοχή, μια δεύτερη θέση. Παρά το γεγονός ότι όλα αυτά γίνανε αυτά τα 5 χρόνια, εν τούτης είναι λάθος και απλουστευτικό να λέμε ότι για όλα τα προβλήματα και όλα τα δεινά που μας έχουν βρει εμάς στην Ελλάδα, φταίνει οι ξένοι. Φταίνε κάποιοι άλλοι. Δεν φταίμε εμείς καθόλου για αυτά. Υπάρχουν λοιπόν, πέρα από τις συνολικότερες αιτίες που αφορούν την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, και ενδογενείς αιτίες, εσωτερικές αιτίες που συνέβαλαν ώστε η Ελλάδα να μπει σε αυτή την κρίση. Και δυστυχώς τα 5 χρόνια του προγράμματος δεν βοήθησαν για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ενδογενείς αιτίες. Η αναποτελεσματικότητα του κράτους παραμένει, η εκτεταμένη διαφθορά παραμένει, η προκλητική φοροδιαφυγή των πλούσιων στρωμάτων παραμένει. Άρα λοιπόν, αν αυτές οι δύο παραδοχές μπορούν να γίνουν κοινός τόπος, το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε είναι ότι τούτη την ώρα πρέπει όχι να γκρεμίσουμε ότι θετικό έγινε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά να αλλάξουμε το μείγμα της πολιτικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθογένειες. Και στόχος μας, κοινός στόχος, πρέπει να είναι τώρα η υλοποίηση
μεγάλων και αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, αυτές που δεν έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, μεταρρυθμίσεων που θα αποδώσουν φορολογική δικαιοσύνη, που θα χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά και που θα αναγκάσουν να πληρώσουν μερίδιο στην κρίση αυτούς που μέχρι σήμερα έχουν αποφύγει να πληρώσουν. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι η συζήτησή μας σήμερα ήταν και θα συνεχιστεί αργότερα, γόνιμη